Εάν οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ για την δίχρονη προσχολική εκπαίδευση είναι δεύτερης κατηγορίας, τότε θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήδη στο νομό μας υπάρχουν 37 αίθουσες σχολείων που ήδη λειτουργούν σε ΠΡΟΚΑΤ. Αυτό τονίζει το μέλος της Αυτόνομης Παρέμβασης Χαρά Γιαννακίδου, απαντώντας σε μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που έθεσαν θέματα ασφάλειας με αφορμή την εφαρμογή του θεσμού. Πραγματικά το είδαμε και εμείς, το διαβάσαμε στον τοπικό τύπο από μέλος της ΔΟΕ, που θέλονταν να υποβαθμίσει κατά κάποιο τρόπο την πρωτοβουλία αυτή που πάρθηκε, χαρακτήρισε ότι, ότι όλο αυτό είναι προχειροδουλειά, ότι οι αίθουσες δεν επαρκούν, δεν πληρούν μάλλον τα κριτήρια των αίθουσών διδασκαλίας και ότι οι μαθητές που φοιτούν εκεί είναι β' κατηγορίες. Πραγματικά προβληματιζόμαστε με αυτή την με αυτή την προσέγγιση του θέματος, γιατί με αυτή τη λογική, αν η έθνος ΠΡΟΚΑΤ είναι έθνος β' κατηγορία, θα πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη της ΔΟΕ ότι ήδη στο νομό μας υπάρχουν 37 έθνους σχολείων οι οποίοι λειτουργούν στο ΠΡΟΚΑΤ. Και αυτές οι έθνους δόθηκαν σε χρήση όταν όταν υπήρχαν χρήματα, όταν υπήρχε χρηματοδότηση, όταν λειτουργούν στο οργανισμό σχολικών κτηρίων. Τότε δεν είδαμε να ανακοινείται το θέμα αυτό. Βέβαια, θα πούμε ότι αυτή η λύση μπορεί να είναι πρόσκαιρη και εμείς θέλουμε από το Υπουργείο, η οποία λύνει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της σχολικής στέγης, αλλά ζητάμε ταυτόχρονα και από το Υπουργείο να προχωρήσει ένα ευρύ πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών κτηρίων, γιατί το κτηριακό πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, ειδικά στους δήμους αστικούς που έχουμε πλέον μεγάλη ροή παιδιών και από την Ήπεθρο και μειώνονται οι αίθουσες και γι' αυτό έχουμε ένα πρόβλημα με τη στέγαση των παιδιών. Να σημειώσουμε πως για τη σχολική χρονιά 2018-19 η δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση εφαρμόστηκε σε 184 από τους 325 δήμους της επικράτειας. Το Υπουργείο Παιδείας το καλοκαίρι του 2018 εξέδωσε πρόσκληση προς τους δήμους για αγορά αιθουσών. Στην πρώτη πρόσκληση που αφορούσε αγορά αιθουσών κλπ. Που θα τοποθετηθούν εντός των υπαρχόντων σχολικών μονάδων, συμμετείχαν 26 δήμοι. Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι από τους 26 δήμους που έκαναν αιτήματα για ΠΡΟΚΑΤ, οι 6 δεν κατέθεσαν τελικά τεχνικό δελτίο, με αποτέλεσμα να βγουν εκτός διαδικασίας. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και δήμοι με αυξημένες ανάγκες σε αίθουσες, όπως ο Δήμος Ξάνθης. Φυσικά με τις αίθουσες αυτές δεν θα έλυναν συνολικά το πρόβλημά τους, αλλά τουλάχιστον θα έλυναν μέρος του, χρησιμοποιώντας τις αίθουσες ως προσωρινή λύση έως ότου κατασκευαστούν κτίρια σύγχρονων προδιαγραφών. Στην δεύτερη πρόσκληση που αφορά αγορά αιθουσών οι οποίες θα τοποθετηθούν εντός των δημοτικών οικοπαίδων, δεν ανακοινώθηκαν ακόμη οι δήμοι που θα συμμετέχουν, αλλά σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχει το συντονιστικό νηπιαγωγών από νηπιαγωγούς, ελάχιστοι δήμοι υπέβαλαν αιτήματα. Επίσης, μετά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα προς ενοικίαση κτίρια νηπιαγωγείων που επιτρέπει την ενοικίαση και μικρότερων χώρων, παραδείγματος χάρη αίθουσες από 15 τετραγωνικά μέτρα, όπου μπορούν να φιλοξενήσουν 10 νήπια, δεν εκδόθηκε από τους Δήμους καμία δημόσια πρόσκληση για έβρεση χώρων προς ενοικίαση. Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι από τους δημάρχους, οι οποίοι συντάσσονται με τη γνωστή γραμμή της ηγεσίας της ΚΕΔΕ και των κομμάτων που ήταν αντίθετα στην θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, αναπτύσσεται ένα ιδιότυπο καθεστώς άρνησης εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου ή αδράνειας σε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.